να ξέρετε ότι οι μόνοι που θα μπορέσουν να τους πολεμήσουν, οι μόνοι που θα μπορέσουν να τους σταματήσουν, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε πολεμήσει τις αντεθνικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο πεζοδρόμιο, οι μόνοι που έχουν την ψυχή με τον δουλοφόρο, είμαστε εμείς οι τριφαντήτες. Δεν είχα περιθώριο να κάνω πίσω εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να τον προσβάλλω και να απαντήσω. Γιατί τι είμαστε δηλαδή, το είμαι εθνικιστής, είμαι εθνικοσιαλιστής, σημαίνει πρώτα απ' όλα έχω τιμή, έτσι δεν είναι. Αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Τώρα σου βρίσκουν τον πατέρα τώρα δημόσια και να λέει όχι δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και ένα άλλο θέμα. Ξεφτύλε. Ο Μπουμπούκος που κάνει το παλικάρι, όταν είχα διαπιτεθεί μου λέει για μένα. Κερατάς. Αυτό δεν το ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα ισχύει, αλλά δεν το ξέρω. Και δεν το ζητούμενο. Στον αδελφό και πάλι. Το θέμα είναι ότι τότε και μου το είπε, ήταν οι άνθρωποι που ήταν εκεί, όταν του πάσα το βιβλιοπωλείο, του λέγε σε αυτόν εκεί που είχε το βιβλιοπωλείο, του λέει επετέρκανε, πάρ' το ταμείο και φύγε. Αυτή είναι η ιστορία. Και όταν πήγε να έρθει στην πλατεία Αττικής, να σε αυτό να γελάσετε, του ρίχνει ένα κουτουλίδι ένας δικός μας γιατί ήθελε να πουλήσει, να έρθει για τέτοιο. Του λέει φύγε δεν έρθει και τότε ξέρει κουτουλιά. Ο οποίος έλεγε μετά για να έρθω στα λόγια σου ότι αρχικέ θα του κάνω μήνυση γιατί με σακάτεψε με τα κοινά κάτω. Του ρίξε ένα κουτουλίδι και έρθει κάτι ζεμπεκές. Και με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, Νίκο, με τι ξέρει τι κύριε. Του λέω, κάτσε ένα λεπτό να δω αν είναι η δική μου που σε χτύπησαν. Οπότε είπα, λέω. Παίρνω τηλέφωνο, ναι, λέει το δικά μου. Ναι. Του λέει, δική μας είναι, κάνω τι θέλει. Μου λέει, εντάξει, δεν λέω τίποτα, αλλά να μην το γράψετε. Και μετά έβγαιναν σε κάτι διαδίκτυα, κάνα εκεί ένα χάρη μάντα παιδί και έλεγε ότι εγώ του ζήτησα συγγνώμη. Ούτε συγγνώμη του ζήτησα, ούτε μήνυμα. Τι τον εμπόδισαν, κάνει μήνυση, άμα είναι και τα λοιπά. Σιγά το πράγμα να πούμε. Ελαφρές σωματικές βλάβες να πούμε. Έχουμε τέτοια. Πού πολύ για να πούμε. Εκεί για να... Εμείς θέλουμε να ξαναζήσουμε τη Βουλή του 65 με καρεκλές. Βεβαίως οι καρέκλες είναι καρφωμένες. Αλλά τα δικαστήρια, όπως μου είπανε πριν πρόσφατα μια συμπλοκή όπου πήγανε κανιά δεκαριά να αρχικεί με κάτι λεμαριές στο... και κάτι καροτσάκια, ξεκολλούνται και όλες μαζί, να πούμε. Πόσες είναι. Τέσσερις ήταν που ξεκολλήσαν Μιλάνη που πήγε να ξεκολλήσει τη Κρυμαία. Τέσσερις. Και εκεί να είναι πέντε. Τέλος πάντων, ξεκολλήσουν δύο. Έχει να γίνει δηλαδή. Και μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Παιδιά, μόνο έτσι θα κάνει. Μην περιμένεις να τους πεις το σωστό. Μας φοβούνται αρχηγοί γι' αυτό που μας πολεμάνε. Λοιπόν, 15, 16, 17 Ιουλίου είναι η φετινή εθνικιστική κατασκήνωση στην κεντρική Ελλάδα, γύρω στις 2,5 ώρες από Αθήνα. Η καταμέλη του μετώπου νεολαίας είναι υποχρεωτική, αλλά και οποιοδήποτε άλλος θέλει να συμμετάσχει, η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να συγχαρώ επίσης θερμά από του βήματος αυτού τους συναγωνιστές μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανάμεσα μας σήμερα επισκέπτης βρίσκεται ο συναγωνιστής μας που είναι υπεύθυνος του γραφείου μας στην Ιερά Βέβαια, ο Άρης, τον οποίο σας καλώ να κοιτάξω. Μπορώ να κάνουμε 5 λεπτά να πω δύο λόγια και να θα φύγουν μετά. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, όμως είναι 500 χιλιόμετρα, δεν θα κάτσω να φύγω επειδή θα τα πλήτα. Παλό!
Αφού τους δίνετε, τους τρέφετε. Έχουν εδώ πάνω από μία ώρα. Καταστρέψατε τις περιουσίες. Οι οποίοι λένε μα καλά μας τα λες και εσείς είσαστε ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα. Μα καλά, εντάξει, κάποιοι ίσως είναι αφελείς, τους ξεγελάνε. Δεν τρέπονται να τα λένε αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε φάει βόμβες, έχουμε βάλει τα στήθια μας μπροστά, κινδυνεύουμε καθημερινά. Εμείς είμαστε κόμμα. Εγώ έγινα δημοτικός σύμβουλος και δικαιούμην γραφείου δημοτικής παρατάξεως και τώρα μας έχουν δώσει ένα στην άλλη άκρη του Θεού 30 τετραγωνικά. Το κυνήγι που έχει φάει η Χρυσή Αυγή από κανάλια και από εξουσία δεν το έχει φάει κανείς. Ακριβώς επειδή δεν είναι κόμμα. Είναι κόμμα με τη νομική έννοια του όρου. Κατά τα άλλα είναι εναντίον των κομμάτων και αγωνίζεται για την κατάργηση των κομμάτων. Και έχω το θάρρος να το λέω. Γιατί αυτό το σύστημα είναι σάπιο και αμαρτωλό. Πλησιάζουν εκλογές. Μάλλον δεν θα βγήσουν. Δεν ξέρω πότε θα γίνει και δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι και να μην γίνουν ποτέ. Να σώσει ο Θεός την Ελλάδα. Και αυτό έχω θάρρος να το λέω. Και μου λέει Νίκο, δική σου ήταν αυτοί που πήγαν να με σκοτώσουν και δεν σωστά αυτά τα πράγματα και τόνα και τ' άλλο να πούμε. Όπως και ο Άκης ο Παυλόπουλος παλιότερα, ο οποίος με είχε βρήσει και του είχαν φύγει τα παιδιά με μοτοσυκλέτες να πάνε εκεί να τα σπάσουν. Το Άλτερ, ναι, είναι αλήθεια. Δεν τα σπάζουν και εμένα στα κανάλια. Και με έβγαλε και λέει, κύριε Μιχαλολιάκο, είπατε ότι πρέπει να έχω σωματοφύλακες, νομίζοντας ότι εγώ θα μασίσω. Έτσι. Και του λέω, βεβαίως και το είπα, του λέω, γιατί είσαι ψεύτης και συκοφάντης και πληρώνεσαι πλουσιοπάροχα από τους Εβραίους και από τους τραπεζίτες για να λες ψέματα στον ελληνικό λαό. Μετά λοιπόν την εκπομπή με πήρε τηλέφωνα. Μου λέει, Νίκο μου, τι είναι αυτά που είπες, θα φοβάται η γυναίκα μου. Του λέω, άκου απάντησε αμέσως, ε. Του λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο του σπιτιού σου να την καθίσει κάτω. Σαν να του λέω, δώσε μου και τη διεύθυνση του σπιτιού σου τώρα. Εσκεμένα δεν σου τα κανάλια. Εσκεμένα και συνειδητά. Κατρέμει ένα ολόκληρο προσκυνημένο προδοτικό σύστημα εξουσίας. Δώστε όλοι τον καλύτερό σας σε αυτόν τον αγώνα. Δώστε όλοι τον καλύτερό σας σε αυτό για να ξανακάνουμε και πάλι την Ελλάδα ελεύθερη και ελληνική. Σας ευχαριστώ. Καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον συναγωνιστή Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Ας το πάρουν απόφαση. Δεν τελειώνει ο αγώνας έτσι εύκολα. Για νομίζουν τα ορφανά του Μάρξ και του Στάλιν, οι διάφορες Κανέλη και οι διάφορες Δούρου και οι Τσίπρες, ότι θα σταματήσουν το ποτάμι το εθνικιστικό, το κάναν κι άλλη φορά και τους θάψανε στον κράμο και στον πίτσι και νικήσαμε. Αυτό θα ξαναγίνει αν το θέλουν. Χρυσή Αυγή, ξένοι ίσως και τίποτε
παρακμιακοί του κοινού ποινικού δικαίου κάτοικοι αυτού του τόπου δολοφόνησαν έναν Ιρακινό. Και βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και έκανε σημαία του. Έκανε σημαία του το έγκλημα αυτό. Και έκανε και ειδική υπηρεσία για να φακελώνει όλους εσάς. Είμαστε πολλοί. Δεν χωράνε τα γραφεία τους τόσους φακέλους. 426.000 ήταν την τελευταία φορά και ίσως την επόμενη πάνω από 1 εκατομμύριο. Τι θα φακελώσουνε, θα φακελώσουν την Ελλάδα. Και βγήκε στην αίθουσα του κοινοβουλίου ο Δανδύς Δένδυας με ειρωνικό χαμόγελο να πει ότι θα συντρίψουμε τα τάγματα εφόδου. Εδώ είμαστε! Ας μας συντρίψουν! Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής! Ας έρθουν να μετρηθούμε και να δούμε τι θα πει και βάζει ο Σάκος. Εμείς περιμένουμε την ώρα να γίνουμε αρκετά δυνατοί για να διεκδικήσουμε το δίκαιο των Ελλήνων. Αλλά σας πληροφορώ ότι δεν περνάμε καθόλου καλά μέσα στο κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα, αισθανόμαστε μέσα εκεί μέσα μια σιχασιά και μια αηδία. Εάν θέλουν, τα εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους και να δούμε πόσα πίδια βγάζει ο Σάκος. Να δούνε τότε τι σημαίνει τάγματα εφόδου, τι σημαίνει μάχη, τι σημαίνει αγώνα, τι σημαίνει οι ξυπολόγκες να ακολύνονται στα πεζοδρόμια. Τι θα κάνουμε στη Βουλή? Θα πούμε, θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Αλλά προφαντώς θα πάρουμε νομιμοποίηση για αγώνες μαζικούς, για αγώνες που δεν μπορούν πλέον να μιλάνε ότι είναι η εγκληματική, η νεοναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής, αλλά ένα πολιτικό κόμμα, και θα ασκήσουμε πίεση. Αλλά αυτό που προφαντώς έχω να σας πω είναι ότι μπαίνοντας στη Βουλή δεν θα αλλάξουμε, δεν θα σας προδώσουμε και... Εάν σήμερα, χωρίς βουλευτική ασυλία, μπορούμε και κάνουμε τα όσα κάνουμε, τότε θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ.